οφείλω καταρχήν μια διευκρίνηση. Το θέμα που φέρνουμε με την σημερινή μας ερώτηση, αν και προσωπικό, ωστόσο θίγει μια απαράδεκτη κατάσταση η οποία κυριαρχεί πλέον σε πάρα πολλούς εργασιακούς χώρους. Το ζήτημα έχει ως εξής. Η εκπαιδευτικός Έλσα Γεωργούση, η οποία υπηρετεί επί 6 χρόνια με σύμβαση αορίστου χρόνου στο ιδιωτικό σχολείο Κωστέας Γείτονας, την 1η του περασμένου Αυγούστου ξαφνικά και απροειδοποίητα απολύεται. Απολύεται με μια απλή, όσο και ανετιολόγητη καταγγελία της σύμβασής της. Η 1η Αυγούστου δεν είναι μια τυχαία μέρα για την απόλυσή της, καθώς τότε είναι που λύγει η περίοδος προστασίας που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή όταν περνούν οι 18 μήνες από τη γέννηση του παιδιού. Μετά το 18μήνο, ο νόμος σας, και λέω ο νόμος σας γιατί τον ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, εσείς δηλαδή, ο νόμος 4713 του 2020 για την ιδιωτική εκπαίδευση, μετά το 18μήνο δεν παρέχει καμία μα καμία προστασία. Μετά το 18μήνο δηλαδή, η μητρότητα ουσιαστικά καθίσταται αδίκημα, κυρία Υπουργέ, και τιμωρείται με την ποινή της απόλυσης από τους καπιταλιστές, είτε αυτοί δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση, είτε σε άλλους χώρους. Η απόλυση μάλιστα της συγκεκριμένης εργαζόμενης εκπαιδευτικού γίνεται ακόμα πιο απεχθής αν αναλογιστούμε ότι αυτή η εργαζόμενη, η Έλσα Γεωργούση, όχι μόνο απήχε νόμιμα από την εργασία της λόγω επαπειλούμενης αποβολής και μετά από αυτήν με την άδεια λοχίας και με την άδεια ανατροφής τέκνου, όλα όσα προβλέπει δηλαδή ο νόμος, αλλά και γιατί αυτή η νέα γυναίκα τα προηγούμενα χρόνια είχε δώσει μια πραγματική μάχη για να γεννήσει με τεχνητή γονιμοποίηση, χωρίς μάλιστα να απέχει από την εργασία της, από τα διδακτικά της καθήκοντα, και έχει και ιστορικό αποβολής. Για να δούμε δηλαδή το απεχθές της απόλυσης, το ιδιαζόντος απεχθές της απόλυσης. Πέρα όμως από τον προφανή ανήθικο χαρακτήρα της συγκεκριμένης απόλυσης και τα σοβαρά βεβαίως προβλήματα οικονομικά που δημιουργεί σε μία μητέρα, στην οικογένεια αυτή, υπάρχει και κάτι άλλο ακόμα, κύριε Υπουργέ. Είναι και ο χρόνος της απόλυσης. Μέσα στον Αύγουστο, 2-3 εβδομάδες πριν ανοίξουν τα σχολεία, πώς και πού δεν μου λέτε θα βρει δουλειά αυτή η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός και σε ποιο σχολείο. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, τι θα κάνετε ως κυβέρνηση, έτσι ώστε, τι μέτρα θα πάρετε, τι σκοπεύετε να κάνετε, να ακυρώσετε, έχετε χρέος να ακυρώσετε αυτήν την απόλυση της εκπαιδευτικού της Έλσας Γεωργούση και να επιστρέψει άμεσα στη δουλειά της. Και βεβαίως, τι μέτρα θα πάρετε, τι θα κάνετε, τι σκοπεύετε, έτσι ώστε να καταργήσετε εκείνη τη διάταξη του νόμου 4713. Εμείς λέμε όλο τον νόμο να καταργηθεί, εντάξει, αλλά σας ζητάμε το ελάχιστο, να καταργήσετε εκείνη τη διάταξη που επιτρέπει τις ανετιολόγητες απολύσεις και δίνει λοιπόν αέρα στα πανιά της εργοδοσίας να συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται ακόμα και σε μια νέα γυναίκα, σε μια νέα μητέρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δελή. Θα σας απαντήσει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κυρία Ζωή Ζέτα Μακρύ. Κυρία Μακρύ, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. 3 λεπτάκια. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Στη θέση σας, κύριε συνάδελφε, πάντως θα απέφευγα να χαρακτηρίσω ότι τιμωρούμε τη μητρότητα, όταν είναι πολύ πρόσφατες οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην έκθεση της Θεσσαλονίκης για τη μητρότητα, όταν είναι γνωστές οι οικονομικές παροχές στους νέους γονείς, όταν υπάρχουν οι νταντάδες της γειτονιάς, όταν είναι υποχρεωτική η δίχρονη προσχολική αγωγή, όταν υπάρχει ολοήμερο στην υπηαγωγία και πολλά άλλα που δεν είναι της παρούσης. Γι' αυτό θα επανέλθω στην ερώτησή σας, στην πρωτολογία, κύριε συνάδελφε, κύριε πρόεδρε και κύριε συνάδελφε. Θα αναφερθώ στο νομικό πλαίσιο των συμβάσεων εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Δεν είναι νόμος μας, είναι νόμος του κράτους. Θα θυμίσω λοιπόν ότι και στη δευτερολογία θα αναφερθώ στο συγκεκριμένο περιστατικό. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 682 του 77, τώρα έχει αντακαταστήσει το άρθρο αυτό, το άρθρο 10 του νόμου 4713 του 20 που αναφέρατε κι εσείς, ορίζεται. Οι διδάσκοντες στα ιδιωτικά και ισότιμα σχολεία εκπαιδευτική προσλαμβάνονται και απασχολούνται δυνάμεις συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως προς τα ζητήματα πρόσληψης, απασχόλησης και λύσης των εργασιακών του σχέσεων,
υπάγοντας τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και ιδίως του άρθρου 36 του παρόντος νόμου. Να θυμίσω ότι αφορά στην παράταση στη λύση των συμβάσεων. Να μην απασχολήσω περισσότερο και πάρω περισσότερο από το χρόνο μου. Στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι κατά τον δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας και καταχρηστικότητας της καταγγελίας της σύμβασης του ιδιωτικού εκπαιδευτικού της παράγραφου 1 εξετάζεται ιδίως εάν η καταγγελία αποτελεί αθέμητη εργοδοτική αντίδραση σε συμπεριφορές του ιδιωτικού εκπαιδευτικού που είναι νόμιμες και συμβατικές. Προστίθεται επίσης με το άρθρο 37 του νόμου το 77, η παράγραφος 5 ως εξής. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας εκπαιδευτικού ισοτήμου ιδιωτικού σχολείου, εκδίδεται σχετική πράξη από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που είναι ή ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συνεπώς, κάτω από το καθεστώς του νόμου 47-20, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων δικαιούνται να καταγγέλουν ανετιοδός τις συμβάσεις εργασίας των εκπαιδευτικών και για την επέλευση του νομικού αποτελέσματος της καταγγελίας εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον αρμόδιο διευθυντή εκπαίδευσης. Έχει ενδιαφέρον που τελειώσω την πρωτολογία μου να θυμίσω ότι για τη συνταγματικότητα αυτού του άρθρου έχει δημοσιευθεί με αριθμό 21-14 του 21 απόφαση της Ολομελίας του ΣΤΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τη συγκεκριμένη απόφαση, οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 47-10 του 20, με τις οποίες αναμορφώθηκε το καθεστώς των συμβάσεων εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών και θεσπίστηκε η αρχή της ανετιόδους καταγγελίας των συμβάσεών τους, δεν, επαναλαμβάνω, δεν αντίκειται στο άρθρο 16, παράγραφος 2 και 8 του Συντάγματος. Θα σας ακούσω με πολύ προσοχή και θα θυμίσω τις δευτερολογίες. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μακρύ. Θα εξετάσω εάν υπάρχονται τα πραγματικά περιστατικά στους κανόνες που σας ανέφερε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Ορίστε, κύριε Δελή, 3 λεπτάκια για εσάς. Αποφύγατε επιμελώς να απαντήσετε στα ερωτήματα που σας έθεσα. Ελπίζω να το κάνετε στην δευτερολογία σας. Ορισμένα σχόλια με βάση τα όσα είπατε στην πρωτολογία σας. Μιλήσατε για τις κυβερνητικές παροχές στη Μητρότητα. Αυτά. Ναι, αυτά να πάτε να τα πείτε στην Έλσα Γεωργούση και σε πολλές σαν την Έλσα Γεωργούση που απολύονται από τις δουλειές τους γιατί έκαναν το έγκλημα να γεννήσουν. Ό,τι και να λέτε, κυρία Υπουργέ, αυτές οι παροχές δεν μπορούν να ανταποκριθούν και δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της νέας γυναίκας, του νέου ζευγαριού της Μητρότητας. Τώρα, για το άρθρο το συγκεκριμένο, το άρθρο 10 δηλαδή, του 47-13, ο νόμος, ξέρετε, για την ιδιωτική εκπαίδευση είχε 13 μόλις όλο και όλο άρθρα αφορούσαν την ιδιωτική εκπαίδευση, αλλά το ένα ήταν χειρότερο από το άλλο. Όλα ήταν παραγγελία των μεγάλων σχολαρχών των ιδιωτικών σχολείων. Το άρθρο 10 λοιπόν, εμείς δεν σας είπαμε ότι είναι αντισυνταγματικό. Εμείς σας είπαμε ότι είναι αντεργατικό. Είναι αντικοινωνικό. Ως τέτοιο το χαρακτηρίζουμε. Από εκεί και πέρα, το αν είναι αντισυνταγματικό ή όχι, μικρή σημασία έχει στην πράξη, όπως αποδεικνύεται πολύ καλά, μπορεί και το Σύνταγμα να καλύπτει τέτοιου είδους απαράδεκτες αντεργατικές συμπεριφορές. Δεν ξέρω αν επιχειρήσετε να παραστήσετε τους Πόντιους Πιλάτους στη δευτερολογία σας για τη συγκεκριμένη απόλυση, αν και δεχτήκατε κι εσείς ότι είναι σύνομοι. Αυτό κατάλαβα εγώ από την τοποθέτησή σας. Πάντως, Πόντιοι Πιλάτοι δεν είστε. Είστε συνεργοί του εγκλήματος, ηθική αυτουργή. Χρησιμοποιώ αυτές τις βαριές λέξεις γιατί είναι πραγματικά, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη η απόλυση. Έτσι κι αλλιώς οποιαδήποτε απόλυση είναι απαράδεκτη, πολύ περισσότερο όταν συμβαίνει για τους λόγους αυτούς. Τι κάνει εδώ, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, λιγάκι την ανοχή σας, για να δούμε τι κάνει εδώ η εργοδοσία των εκπαιδευτεριών Κωστέας Γείτονας, γνωστά και μη εξαιρετέα. Τι κάνει, αξιοποιεί, χρησιμοποιεί την πλήρη απελευθέρωση των απολύσεων στα ιδιωτικά σχολεία, όπως αυτή έχει καταγραφεί, έχει προβλεφθεί, προβλέπεται με τον νόμο. Όχι τον νόμο, τον νόμο σας το είπα, το ψηφίσατε εσείς, δεν είπα ότι είναι δικό σας ο νόμος, δεν αφορά μόνο εσάς. Δυστυχώς αφορά και όλους τους υπόλοιπους, όπως προβλέπεται στο νόμο 47-13. Όπως σας είπα, καθένα από αυτά τα 13 άρθρα που έχει για την ιδιωτική εκπαίδευση είναι μια διευκόλυνση, ένα δώρο για τους καπιταλιστές της παιδείας και ταυτόχρονα μια επίθεση, ένα σάρωμα των όποιων εργατικών τέλος πάντων δικαιωμάτων είχαν απομείνει στους εργαζόμενους της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Περισσότερη ελευθερία ζήτησαν οι επιχειρηματίες, οι έμποροι της παιδείας όπως είναι στην ουσία,
και τους την δώσατε απλόχερα. Τους παραχωρήσατε το ελεύθερο να απολύουν από το σχολείο τους όποτε θέλουν. Εντάξει, ας περάσουν και 18 μήνες, έτσι για να έχουμε και το φύλλο αυτό σικής. Εξαφανίσατε μάλιστα ακόμα και την οποιαδήποτε αιτιολόγηση υπήρχε γύρω από το θέμα. Να αιτιολογείτε γιατί τον απολύεις. Τον εργαζόμενο, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη μιας επιτροπής δικαστικών που υπήρχε, και το κάνατε με ένα τρόπο, θα έλεγα, αρκετά έξυπνο, για να μην πω ύπουλο. Θέσατε τα εργασιακά ζητήματα των εργαζομένων της ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα πήρατε από το Υπουργείο το δικό σας της Παιδείας και τα πήγατε στο Υπουργείο Εργασίας. Τώρα, για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, στο γεγονός της απόλυσης της συγκεκριμένης εργαζόμενης, θα ρω ότι συμπυκνώνεται όλη η αντεργατικότητα, όλη η αντικοινωνικότητα, θα το πω, όλη η απανθρωπιά της κυρίαρχης πολιτικής, έτσι όπως υπηρετείται, υλοποιείται σήμερα και από τη δική σας κυβέρνηση. Κατ' ουσίαν, η εργοδοσία, η συγκεκριμένη, τι κάνει, όπως και όλη η εργοδοσία, στέλνει μήνυμα σε όλες τις γυναίκες εκπαιδευτικού σημεί, ότι αν τύχει και γεννήσουν, όπως η Έλσα Γεωργούση, και κάνουν χρήση των νόμιμων αδειών τους, τότε τις περιμένει η πιο σκληρή τιμωρία. Η τιμωρία της απόλυσης. Και μετά έρχεστε και μας μιλάτε για το δημογραφικό. Τα δάκρυά σας, τα κυβερνητικά σας δάκρυα, δεν είναι προσωπική η μορφή, είναι κροκοδίλια, είναι υποκριτικά, είναι προκλητικά, κυρία Υπουργέ, για τα νέα ζευγάρια που προέρχονται από τα λαϊκά στρώματα. Η πολιτική σας, θα το πούμε, εχθρεύεται. Εχθρεύεται τα δικαιώματα των νέων γυναικών, εχθρεύεται ακόμα και το πιο ιερό δικαίωμα της γυναίκας, το δικαίωμα της μητρότητας. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Δελή. Ορίστε, κυρία Μακρύ, 3 λεπτάκια για εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Ξέρετε, κύριε συνάδελφε, θα ήθελα πάρα πολύ να σας πιστώσω ευαισθησία και ευγενή ελαττήρια για την ερώτηση αυτή την οποία φέρετε σήμερα στη Βουλή. Η σφοδρότητα και οι εκφράσεις που χρησιμοποιήσατε στην πρωτολογία και τις επαναλάβατε με μεγαλύτερη έντοση και αυστηρότητα στην δευτερολογία, με πείθουν ότι ο λόγος ήταν μια άλλη ευκαιρία, για εσάς η αφορμή μάλλον και η δικαιολογία ήταν μια άλλη ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε τώρα την κοσμοθεωρία τη δική σας, να καταδικάσουμε την κυβερνητική πολιτική. Και σας το λέω και σας το λέω με στεναχώρια, με πείσατε ότι δεν ενδιαφέρεστε για την εκπαιδευτικό που απολύθηκε. Άλλος ήταν ο στόχος και άλλος ο σκοπός. Δεν θα το ακολουθήσω, όχι. Ούτε εσείς αφήσατε εμένα, ούτε εγώ θα αφήσω εσάς. Θα σας πω λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία, γιατί δεσμεύτηκα στη δευτερολογία, να δούμε αν υπάγονται οι προϋποθέσεις στους κανόνες δικαίου που σας ανέφερα στην πρωτολογία μου. Τα στοιχεία που έχουν οι δικές μας υπηρεσίες στο Υπουργείο. Εκπαιδευτικός, για την οποία αναφερόμαστε, για την οποία συζητούμε, υπηρετούσε στο ιδιωτικό σχολείο στα εκπαιδευτεία Κωστέγη των ΑΕ με σύμβαση εργασίας αόρις του χρόνου. Απολύθηκε νομίμως, αυτό δεν διαφωνούμε, άσχετα τι νόμος είναι ο νόμος, ποιος τον ψήφισε, είναι ο νόμος του ελληνικού κράτους, με την αριθμό πρωτοκόλλου 20.12.1 κάθετος 6.1 του 22 απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης της Ανατολικής Αττικής. Είχε προηγηθεί η καταγγελία της σύμβασης της εργασίας της από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου που έγινε στις 31/8 του 22. Προηγουμένως, κύριε συνάδελφε, η εκπαιδευτικός είχε λάβει όλες τις αναρωτικές άδειες λόγω επαπειλουμένης κοίησης, τις άδειες κοίησης και λοχίας, άδεια άνευ αποδοχών, άδεια ανατροφής τέκνου 9 μήνη, τις δικαιούται όλες. Συνολικός χρόνος απουσίας από την εργασία ίσως και παραπάνω από 2,5 χρόνια. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 3996 του 11, όπως αυτή αντικαταστάθηκε το 1984, για να μην πλατιάζουμε τους αριθμούς, απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όσο και για το χρονικό διάστημα 18 μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο διάστημα λόγω ασθενείας που οφείλεται στην κοίηση στο τοκετό, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Γίνεται μια διευκρίνηση αν αυτό ισχύει για νέους παλιούς εργοδότες, να μην κουράσω. Και ως σπουδαίος λόγος φυσικά, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης στην εργασία της εγγύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη. Από τα στοιχεία λοιπόν που βρίσκονται στα αρχεία της υπηρεσίας μας. Από την ημερομηνία τοκετού 31 του 21 έως και την ημερομηνία πώλησης, δηλαδή 31/8 του 22, έχει παρέλθει το απαιτούμενο από τον προαναφερθέντα νόμο χρονικό διάστημα 18 μηνών από τον τοκετό. Άρα δεν υπάρχει καμιά παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Σε απλά ελληνικά, κύριε συνάδελφοι, και οι δύο πλευρές,
και της εργαζόμενης και του εργοδότη εξύντλησαν κάθε νόμιμο περιθώριο ενέργειας ή απουσίας. Νόμιμο, αλλά τα εξύντλησαν. Σε ό,τι αφορά την δικιά σας διαπίστωση ότι είναι εργασιακός μεσαίωνας, δεν θυμάμαι τώρα και τις αυστηρές εκφράσεις, στραγγαλίζουμε τη μητρότητα, την ποινικοποιούμε, την δαιμονοποιούμε, την καταδικάζουμε. Εμείς τους προτρέπουμε τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων να καταθέτουν στο Υπουργείο μας, αλλά και στα συναρμόδια Υπουργεία, όποιες καταγγελίες έχουν υπόψη τους ή υφίστανται ήδη για τα εργασιακά τους δικαιώματα. Κατά προτίμηση θέλουμε να γίνονται επώνυμα. Η διαβεβαίωση και η δέσμευσή μας είναι ότι τα προσωπικά τους δεδομένα προστατεύονται απολύτως. Το ίδιο καλούμε και την ΟΗΕΛΕ, που είναι η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, όταν διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, να τα αποσκοπήσει σε εμάς ώστε να ελέγχονται. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.